Σήμερα βρεθήκαμε εδώ, η Ένωση Γιατρών Νοσοκομείου και Κέντρων Υγείας Νομού Καρδίτσας, μαζί με το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Υγείας Καρδίτσας και όλους τους εργαζόμενους του Κέντρου Υγείας που καταφέρνουν να φτάσουν στη δουλειά τους, γιατί κάποιοι από αυτούς είναι εγκλωβισμένοι, υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Προσπαθήσαμε και διαπιστώσαμε την κατάσταση που επικρατεί και είναι τραγική έως επικίνδυνη για το επόμενο διάστημα, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους είναι ασυντόνιστες, ανοργάνωστες, με καμία προτεραιότητα στο ζήτημα της υγείας, το οποίο συνεχώς επιδεινώνεται στην περιοχή του Παλαμά και στην πόλη και στα γύρω χωριά το τελευταίο διάστημα. Έχουν οι συνάδελφοι, το υγειονομικό προσωπικό, να αντιμετωπίσουν χιλιάδες πλημμυρισμένους πολίτες με έναν κίνδυνο από νεκρά ζώα, έντομα, τα οποία έχουν εκτοξευθεί οι συνθήκες διαβίωσης, λάσπη, δυσοδεία, που εγκυμονούν μεγάλους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, και ήδη κάποια από αυτά τα περιστατικά αρχίζουν και έρχονται στην πρόχειρη δομή που έχει στηθεί και κάθε άλλο από υγειονομική δομή είναι. Αυτή τη στιγμή που στο κέντρο, το κέντρο υγείας συστεγάζεται σε ένα κλειστό γυμναστήριο μαζί με 80 και περισσότερους φιλοξενούμενους που είναι απεγκλωβισμένοι από περιοχές, πολλοί από αυτούς με σοβαρά προβλήματα υγείας και ιστορικό μεγάλων ηλικιών, ευπαθείς ομάδες, είναι πλέον ακατάλληλες συνθήκες για να μπορέσει να είναι εκεί. Οι κινητές μονάδες που έχουν έρθει δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν αυτόν τον σκοπό. Ίσα ίσα κουκουλώνουν μόνο την κατάσταση, το ίδιο το προσωπικό είναι εξοργισμένο. Κάναμε συνάντηση εκτάκτως με το Δήμαρχο του Δήμου Παλαμά και ζητήσαμε πρώτον να καθαριστεί άμεσα το Κέντρο Υγείας Παλαμά, να απαντληθούν τα ύδατα που είναι στο υπόγειο και έχει βγει και το πετρέλαιο στην επιφάνεια, για να σωθεί ό,τι μπορέσει να σωθεί και να πάρει μπροστά το Κέντρο Υγείας όσο πιο γρήγορα γίνεται. Πρώτο αυτό. Δεύτερο, ζητήσαμε να δημιουργηθεί χώρος ουσιαστικά εκστρατείας στρατιωτικού τύπου. Υπάρχουν εδώ κάποια κοντέινερ τα οποία προφανώς έχουν έρθει από δομές προσφύγων ή άλλες εγκαταστάσεις του ΕΟΔΗ από την πανδημία. Τοποθετήθηκαν πάνω στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο, χωρίς καμία εγκατάσταση. Ο χώρος είναι ακατάλληλος. Τα κοντέινερ θέλουν πολλή δουλειά. Πρέπει τώρα, σήμερα, πριν είναι αργά, να μεταφερθούν σε κατάλληλο χώρο, να συνδεθούν με υδραυλικές, ηλεκτρολογικές και τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, σε σύνδεση με το ΕΚΑΒ, το ελάχιστο που υπάρχει στο νομό για το προσωπικό, για να μπορέσουν να σωθούν ζωές. Σήμερα πρέπει να γίνουν όλα αυτά, αύριο να είναι λειτουργικά. Δεν μας αρκεί να μας στέλνουν από τον Άννα στον Καϊάφα, από τη μία υπηρεσία στην άλλη, για το ποιος είναι αρμόδιος. Το κράτος, η κυβέρνηση, το Υπουργείο, η υγειονομική περιφέρεια, η περιφέρεια, ο Δήμος, να αναλάβουν τώρα τις ευθύνες τους, για να μην θρηνήσουμε θύματα, να μην θρηνήσουμε την υγεία του λαού, που μας έχουν εγκαταλείψει πραγματικά, από την καθαριότητα των σπιτιών μέχρι όλα τα υπόλοιπα. Θα κάνουμε ό,τι γίνεται δυνατόν με παρεμβάσεις από την Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών, από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, να γίνει ό,τι είναι δυνατό. Όσο περνάει το χέρι μας, υγειονομικοί είμαστε εδώ για να παρέχουμε τη φροντίδα που έχουν οι ασθενείς μας. Όμως είναι χρέος μας να πούμε ότι αυτή η φροντίδα είναι λειψή και κατατάει επικίνδυνη, αν δεν υλοποιηθούν αυτά τα άμεσα μέτρα που είναι απολύτως εφικτά σε αυτές τις συνθήκες. Τέλος, ζητάμε να ενεργοποιηθεί το ειδικό τμήμα ιατρικής καταστροφών του ΕΚΑΒ, που είναι ακριβώς για αυτές τις συνθήκες, για να γίνουν οι εμπεριστατωμένες μελέτες που άμεσα λέμε, θα υλοποιηθούν και θα μπορέσουν να λύσουν τα προβλήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή αυτή.